Καλώς ήρθατε στο Fireside Chat του Female Founders Hub. Ακριβώς. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Σας ευχαριστώ και πάλι. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις όλων και έχω αρχίσει και νιώθω λίγο intimidated, να το πω, ότι είναι μία και μία όλες οι συμμετέχουσες. Με πάρα πολλές ήδη γνωριζόμαστε από διάφορες δραστηριότητες και είμαι πολύ χαρούμενη που σας βλέπω και εδώ. Και πολλές από εσάς έχετε πολλά να προσθέσετε μετά που θα ανοίξει και η συζήτηση και έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία σε αρκετά κομμάτια, όπως και τα ψηφιακά εργαλεία. Και είναι αυτό που βλέπω και εγώ κάθε φορά, ότι ενώ γνωρίζω ψηφιακά εργαλεία και ενώ είμαι αρκετά εξοικειωμένη, πολλές φορές όταν μου τα ξαναπαρουσιάζουν, μου λένε πράγματα που δεν κάνω καλά ή που δεν κάνω καθόλου, ενώ ξέρω ότι θα έπρεπε να τα κάνω, δεν τα κάνω. Οπότε, κυρίως είναι μια υπενθύμηση πίσω σε μένα ότι πρέπει να βάλω τα πράγματα σε σειρά παρά κάτι άλλο και σίγουρα δεν κάνουμε κάτι λάθος, γιατί έξω τι κάνω λάθος, τι δεν κάνω. Κάνει η καθημερινή μας ό,τι μπορεί, αλλά παρόλα αυτά το να οργανώνουμε την πληροφορία είναι αρκετά χρήσιμο. Λίγα πράγματα για μένα. Το όνομά μου είναι Γεωργία Σχεμαντά. Υπογράφω με πολλούς τρόπους. Τώρα εδώ σας λέω ότι είμαι ειδική ψηφιακό μετασχηματισμό, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Αλλά γενικά η εξειδίκευσή μου στην τεχνολογία είναι ότι έχω δουλέψει με πολλές εταιρείες πληροφορικής και startups, marketplaces κτλ. Στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών και του customer success, όπως λέγεται, το account management, όπως λένε σε άλλες εταιρείες, για προϊόντα κυρίως τεχνολογικά ή software as a service. Αυτά δηλαδή που τα πληρώνουμε με το μήνα. Τα οποία έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες σε σχέση, ξέρω εγώ, με το retail ή με άλλα industries. Εμένα η εξειδίκευσή μου είναι εξυπηρέτηση για τεχνολογικά εργαλεία και επιχειρήσεις πληροφορικής. Και το καμάρι, το κύριό μου, είναι ότι μαζί με τη συνέδερό μου, την Εύα Τσαριανίδου, έχουμε ιδρύσει την Βρες Φτερά, μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, όπου ασχολούμαστε με ενδυνάμωση νέων στην πορεία προς την ενηλικίωση και την οικονομική ανεξαρτησία. Και κυρίως κάνουμε εργαστήρια, τα οποία έχουν να κάνουν με χρηματοοικονομικό γραμματισμό, ψηφιακές δεξιότητες και γλώσσα για νέους που έρχονται από ευπαθείς ομάδες. Παιδιά που μένουν στις στέγες παιδικής προστασίας, συνόδευτους πρόσφυγες, νέους που έρχονται από προσφυγικό περιβάλλον κτλ. Και εν γέννη νέους που βρίσκονται προέρχονται από ευπαθή περιβάλλοντα. Μπορείτε να με βρείτε παντού στα social media, στο πω και στο τέλος. Οπουδήποτε γκουγκλάρετε το όνομά μου θα με βρείτε, οπότε ό,τι σας βολεύει καλύτερα, μεγάλη μου χαρά να επικοινωνήσουμε. Να αναφέρω ότι έχω στήσει την παρουσίαση και έτσι πώς το βλέπω τώρα από την αρχή, με ένα προσανατολισμό προς τον πελάτη, δηλαδή πώς διαχειριζόμαστε τη σχέση μας με τον πελάτη μας σε ψηφιακά εργαλεία και πώς εδραιώνουμε αυτή τη σχέση, είτε proactive, όπως λέμε, είτε reactive, είτε πριν, είτε μετά, πώς ερχόμαστε σε επαφή με πιθανούς πελάτες, με πελάτες, πώς οργανώνουμε την πληροφορία και πώς βλέπουμε την πορεία όλων αυτών, όλων των δραστηριοτήτων και όλων των interaction που έχουμε με τους πελάτες. Και γενικά ο ψηφιακός μετασχηματισμός, όπως τον λέμε, ή τέλος πάντων η ένδειξη των ψηφιακών εργαλείων στην επιχείρησή μας, έχει αρκετούς τομείς εφαρμογής. Για παράδειγμα, στην επικοινωνία μιλάμε μέσα από τα ψηφιακά εργαλεία, πωλήσεις, marketing, όλα αυτά που κάνετε κάθε μέρα, εξυπηρέτηση των πελατών. Καθαρά δηλαδή, έχω αυτό το πρόβλημα, δεν ξέρω τι έγινε με αυτό, δεν βρίσκω το link για κάτι, δεν έχασα το πακέτο μου, κάποιες είπατε ασχολήστε με το fashion και με όλα αυτά. Με διαδικασίες, ακόμα και να πρέπει να οργανώσω κάποια τιμολόγια, να τα στείλω στη λογιστή, να τα μαζέψω. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει και πολλά ακόμα στη καθημερινότητά μας που αφορούν διαδικασίες της λειτουργίας της επιχείρησής μας. Εφοδιαστική αλυσίδα, πώς έχουμε προμηθευτές, που μπορεί να μην είναι προμηθευτές απαραίτητα, δεν ξέρω, να είμαστε βιομηχανία, αλλά προμηθευτές μπορεί να είναι οποιοδήποτε, μπορεί να είναι και ένα software να είναι ο προμηθευτής, δηλαδή χωρίς αυτό να μην μπορούμε να προχωρήσουμε. Οικονομικά, λογιστικά, όλα πλέον είναι μέσα από πλατφόρμες, μέσα από
συστήματα στα οποία καταχωρούμε ακόμα και εμείς τα τιμολόγια ή και οι λογιστές. Επίσης έχουμε πολλούς ειδικούς, πολλές ειδικές θα έλεγα. Ενδεχομένως να είναι αυτό μια άλλη συζήτηση από την αρχή. HR, ανθρώπινη πόρη, όλο το κομμάτι αυτό, η επικοινωνία με τους συνεργάτες και με τους υπαλλήλους και με τους υφισταμένους μας, ας πούμε, και αυτό γίνεται ψηφιακά πια. Αναφορές, γενικά όλο το reporting που έχει να κάνει με το πώς θα πάει η επιχείρηση σε διάφορες τομείς, ηλεκτρονικό εμπόριο. Πλέον έχουν μπει τα κινητά πολύ μέσα στη ζωή μας και στην ευρεσιτερά κάνουμε στοχευμένα σεμινάρια τη χρήση του κινητού σαν επαγγελματικό εργαλείο. Γενικά πιστεύω πάρα πολύ ότι δεν χρειάζεται να έχουμε έναν υπολογιστή όλη μέρα, αλλά ότι μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά από το δρόμο και σίγουρα και εσείς το κάνετε αυτό. Και να μάθουμε το κινητό ότι δεν είναι για scrolling, αλλά ότι είναι ένα εργαλείο δουλειάς και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε αρκετά μεγάλο βαθμό, με τα περισσότερα features. Και μπορούμε να κάνουμε ένα, θα έλεγα, 70-80% των δουλειών από το κινητό ή από ένα tablet που μπορεί να έχουμε. Και να μπορούν να γίνουν αποδοτικά εργασίες εκεί που είμαστε στον δρόμο, που έχουμε κολλήσει την κίνηση με το ταξί, οπουδήποτε. Δηλαδή, ότι αυτό είναι πλέον μέρος προέκτησης του εαυτού μας και δεν χρειάζεται να πάρω τον υπολογιστή να πάω να δουλέψω, ας πούμε, όπως κάναμε παλιότερα, ενδεχομένως, αν είχαμε ένα κενό κτλ. Το κινητό είναι μια χαρά. Έχουμε διάφορες προκλήσεις εδώ πέρα και όπως συζητήσαμε, πρόκειται για αρκετές επιχειρήσεις που είναι μικρές μικρομεσαίες. Οπότε το κύριο θέμα είναι η πόρη. Να αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι είχα και εγώ τη δική μου επιχείρηση που ήταν μια σχολή πληροφορικής, μια ακαδημία προγραμματισμού που κάναμε μαθήματα σε νέους που θέλουν να ασχοληθούν με τον προγραμματισμό και κάναμε ουσιαστικά στοχευμένα μαθήματα σε data science, machine learning, γλώσσα προγραμματισμού. Οπότε είχα στήσει και εγώ τη δική μου εταιρεία, την έτρεχα για περίπου 2 χρόνια εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, από όπου και προέρχομαι και ζω. Και κάναμε και εμείς μαθήματα και ξέρω πώς είναι να είσαι one woman show. Ότι έχεις να τα κάνεις όλα μόνη σου. Δηλαδή, πολλά πράγματα έρχονται σε σένα και πρέπει να αποφασίζεις για όλα, ενώ δεν έχεις εξπερτίζ, ας πούμε, για πολλά πράγματα, αλλά δεν υπάρχουν και πόροι να προσλάβεις ανθρώπους. Οπότε, περιορισμένοι πόροι είναι πολύ βασικό και σε αυτή την περίπτωση. Ότι μέσα σε αυτά πρέπει να είμαστε εξωστρεφείς, να κάνουμε marketing, να κάνουμε host, να επικοινωνούμε με τον κόσμο, να διαχειριζόμαστε τις σχέσεις με τους πελάτες, όλο το κομμάτι αυτό, να είμαστε ορατοί στο διαδίκτυο με την επιχείρησή μας, δηλαδή να μπορεί κάποιος να μας βρει εύκολα, γρήγορα και αποδοτικά, να είμαστε παραγωγικοί, έτσι. Να παίρνουμε feedback από αυτά που συμβαίνουν, είτε με τα νούμερα, είτε απευθείας από τους ανθρώπους και να κάνουμε βελτιώσεις διαρκώς. Αυτά όλα είναι προκλήσεις, αλλά σίγουρα είναι και σημεία στο οποίο υπάρχει πολύ χώρος για να δουλέψουμε και είναι πολύ βασικό να τα δούμε ένα-ένα. Εδώ θα σας αναφέρω κάποια ψηφιακά εργαλεία. Τα έχω επιλέξει, όπως σας είπα, με μια έμφαση στη σχέση με τον πελάτη. Και γενικά είναι ενδεικτικά. Δηλαδή, διάλεξα κάποια εργαλεία που θεωρώ ότι είναι ενδεικτικά για την ορατότητά μας εκεί έξω και για την οργάνωση της πληροφορίας. Παρ' όλα αυτά, προφανώς δεν περιοριζόμαστε εδώ. Μπορούμε να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση διάπειρα. Αλλά δεν είναι ένας προσανατολισμός πραγματικά στο πώς διαχειριζόμαστε την πληροφορία που έχουμε για να την οργανώσουμε, να την αξιοποιήσουμε, ενδεχομένως να την αξιοποιήσουμε για να μεγαλώσουμε την επιχείρηση. Το ένα κομμάτι είναι το Google Business Profile, το οποίο συνεχώς αλλάζει όνομα. Στα ελληνικά, στα αγγλικά ήταν Google My Business, τώρα το λένε Google Business Profile. Είναι ουσιαστικά η προβολή μας στο Google Maps. Και επειδή οι περισσότερες αναφέρονται ότι έχετε κάποια δραστηριότητα που δεν είναι από το σπίτι, ας πούμε, σίγουρα χρειάζεται να έχετε προβολή στους χάρτες και προβολή στο Google, γιατί εσείς ελέγχετε ουσιαστικά με ποιο τρόπο προβάλλεστε στο Google μέσα από αυτό το feature, το οποίο είναι δωρεάν για όλες τις επιχειρήσεις. Σας στέλνει η Google ένα γράμμα, θα σας πω μετά, και ουσιαστικά μπορείτε να λογκάρετε την επιχείρησή σας στο Google. Ένα άλλο εργαλείο για το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα είναι το HubSpot, σαν CRM. Θα συζητήσουμε για αυτό τι είναι. Μια πλατφόρμα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, όπου εκεί μπορείτε να μαζέψετε όλη την πληροφορία που έχει να κάνει με τους πελάτες σας. Και τέλος, θα ήθελα πάρα πολύ, έτσι, γιατί χθες που καθόμουν και έκανα την παρουσίαση, ξεκίνησα και λέω πώς να την κοιτάξω καλύτερη λίγο. Και προφανώς πήγα στο ChatGPT. Θα σας πω την εμπειρία μου.
Και τα καινούργια features που είδα, τα οποία κάθε μέρα αλλάζουν, είναι τρομακτικό. Αυτό αναφέρθηκε και πριν, τρομακτικό το AI. Και επίσης, αυτό το μήνα έτυχε να πληρώσω κιόλας το paid πακέτο που είναι $20 το μήνα. Και έχω πρόσβαση σε κάποια παραπάνω features, τα οποία είναι παρανοϊκά για ακόμα και για μένα. Οπότε έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό και θα κάνουμε ένα live demo, δηλαδή στο τέλος θα κλείσουμε με αυτό. Να περάσουμε έτσι λίγο γρήγορα το Google Business Profile. Disclaimer, όλες τις φωτογραφίες που είναι σε αυτή την παρουσίαση είναι από το DALL-E του ChatGPT, οπότε θα σας δείξω μετά και πώς τις έφτιαξα. Σχετικά με το Google Business Profile, είναι ένα δωρεάν εργαλείο. Μπορεί η κάθε επιχείρηση να έχει πρόσβαση σε αυτό. Ουσιαστικά βάζουμε τα βασικά στοιχεία, έτσι, που μπορούν να μας βγουν πιθανοί οι πελάτες. Και έχουμε τόπο, υπηρεσίες, προϊόντα, διάφορα. Τα πλεονεκτήματα είναι ότι οι πελάτες μπορούν να μας βγουν εύκολα. Θα μας βγουν σε τοπικές αναζητήσεις, δηλαδή αν κάποιος είναι στην περιοχή θα μας βρει κατευθείαν. Ενισχύουμε έτσι τη φήμη και επικοινωνούμε άμεσα με τους πελάτες. Και έχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες για τους επισκέπτες. Υπάρχουν διάφορα στατιστικά που δίνει η Google, που είναι ότι θεωρούν πιο αξιόπιστη την επιχείρησή μας, αν είναι στο Google Maps οι πελάτες μας, και είναι πιο πιθανό να επισκεφθούν τέτοιου είδους επιχειρήσεις οι πελάτες. Είναι ένα validity μέσω ίντερνετ. Πώς ξεχωρίζουμε στο Google Maps? Βάζουμε όλες τις πληροφορίες, τον αριθμό τηλεφώνου, ώρες λειτουργίας, αργίες. Αν είναι 28 Οκτωβρίου, μπορεί να θέλετε να πάτε σε μια ταβέρνα, πολύ κλασικό. Μπαίνετε και βλέπετε, είναι ανοιχτά, δεν είναι, αλλάζει το ωράριο για σήμερα. Η φυσική διεύθυνση, αν έχουμε, για να μας βρει κάποιος. Η ιστοσελίδα, δηλαδή πρέπει να μην έχουμε φυσική διεύθυνση, αλλά να έχουμε ιστοσελίδα, βάζουμε την ιστοσελίδα. Και προφανώς έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να βάλουμε δικές μας φωτογραφίες. Πολλά καταστήματα έχει φωτογραφίες των πελατών, αλλά έχει πολύ σημασία να ελέγχουμε και εμείς το content και να βάζουμε φωτογραφίες που έχουμε να κάνουμε την εταιρεία μας, με το brand μας, με το λογότυπο, την εταιρική ταυτότητα και όλα αυτά. Εδώ είναι το πέρασμά μου για το one sentence speech. Πρέπει να περιγράψετε την επιχείρηση σε αυτή την άσκηση, αλλά αυτό είναι μια άσκηση που θα την κάνετε σε κάθε περίπτωση. Ας πούμε και στο Facebook, το intro και στο LinkedIn αν έχετε για την επιχείρηση και αυτά. Οπότε σίγουρα με οποιαδήποτε αφορμή χρειάζεται να κάνετε μια μικρή περιγραφή της υπηρεσίας σας και της επιχείρησής σας. Οπότε μπορείτε να πείτε η επιχείρηση τάδε, προσφέρει αυτή την υπηρεσία για να βοηθήσουμε αυτό το κοινό να λύσει το συγκεκριμένο πρόβλημα και εμείς το κάνουμε καλύτερα γιατί X, οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό. Δίνουμε λύσεις για τα μαλλιά, ίσως δεν είναι το κατάλληλο παράδειγμα, αλλά μπορείτε να κάνετε έτσι λίγο ένα homework που θα έχει να κάνει με το ποιοι είστε, ποιες είστε και πώς ξεχωρίζετε. Ωραία. Σχόλια, κριτικές. Βασικά μπορούμε να δημιουργήσουμε αναρτήσεις. Μπορούμε να κάνουμε μικρές προσφορές, εκδηλώσεις. Αν έχετε δει, αν γράψετε στο Google εκδηλώσεις, events κτλ. Σας βγάζετε τις εκδηλώσεις από τις επιχειρήσεις τον τελευταίο καιρό. Μπορείτε να το λογκάρετε μέσα από το Google Business Profile και μετά να βγαίνει σε κάποιον στην περιοχή αν έχετε οργανώσει μια εκδήλωση και να βγαίνει σαν επόμενο event που είναι στην περιοχή. Κριτικές, ωραία, έχω εδώ και το screenshot. Είναι το νούμερο ένα πρόβλημα, θα έλεγα, για όλες τις επιχειρήσεις που είναι στους χάρτες. Χωράει πάρα πολύ συζήτηση εδώ πέρα. Μας ενδιαφέρουν κριτικές, θέλουμε να έχουμε καλή κριτική. Δεν θέλουμε να αναλωθούμε σε αυτό. Κακοπροαίρετοι πάντα θα υπάρχουν, αλλά πάντα με ευγένεια απαντάμε και πάντα χωρίς να επιτεθόμαστε, να κάνουμε επίθεση στους πελάτες ή σε οποιονδήποτε κακοπροαίρετο είναι εκεί έξω. Θέλει λίγο προσοχή εδώ, γιατί είναι ένα δημόσιο προφίλ μας που το βλέπουν χιλιάδες αναλόγως και πολύ περισσότεροι άνθρωποι. Μπορούμε να στείλουμε μηνύματα, αλλά αυτό δεν είναι καθόλου δημοφιλές. Δεν το προτιμούν οι χρήστες. Δεν στέλνουν μηνύματα στην επιχείρηση μας στο Google, αλλά μπορούν, αν θέλουν.
Και μπορούμε να κάνουμε και ένα FAQ, δηλαδή να έχουμε κάποιες συνηθισμένες ερωτήσεις και να τις έχουμε κάτω στο προφίλ μας και να μπορεί κάποιος να δει, ξέρω εγώ, στέλνετε στην Κύπρο πακέτα παράδειγμα, ναι, όχι. Και μπορούμε να βάλουμε και υπηρεσίες. Εδώ για παράδειγμα είναι ένας ηλεκτρολόγος στο Detroit και μπορούμε να ζητήσουμε προσφορά. Δηλαδή είναι μια υπηρεσία που παρέχει και μπορούμε να ζητήσουμε προσφορά. Οπότε αναδεικνύουμε τα προϊόντα με φωτογραφίες, μπορούμε να βάλουμε καρτέλες με τις υπηρεσίες, να δούμε τι τρόπους αγορών έχουμε online, offline, με κάρτα, με δεν ξέρω εγώ τι, με μετρητά. Μπορούμε να στείλουμε προσφορές και να ζητήσουμε προσφορές σε πελάτες και να στείλουμε σαν επαγγελματίες κάποιες πατάνα που μπήκε μας έρθει μια ειδοποίηση. Και να κάνουμε και κρατήσεις. Δηλαδή, είδα ένα παράδειγμα που έλεγε για ένα στούντιο πιλάτες. Στο οποίο μπορεί κάποιος να αναρτήσει το πρόγραμμα και να επιτρέψει στους πελάτες να κάνουν κρατήσεις, να κλείσουν ένα σλότ μέσα από αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι ένα πέρασμα προφανώς όλες τις το έχετε χρησιμοποιήσει στην καθημερινότητα. Θέλω να πω στην τότε ταβέρνα να μπαίνω στο Google Maps, παίρνω τηλέφωνο όπως είναι και κάνω μια κράτηση. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Αλλά εν γέννη είναι πάρα πολύ χρήσιμο και για την ίδια την επιχείρηση, γιατί έχει μια ορατότητα και ελέγχουμε εμείς πώς το παρουσιάζουμε. Σαν επόμενο εργαλείο έχω το HubSpot, το οποίο είναι ένα CRM. Και τώρα θα συζητήσουμε λίγο τι είναι ένα CRM. Είναι ένα CRM, έρχεται από τα αρχικά Customer Relationship Management. Και εδώ πρόκειται για συστήματα, τεχνολογίες και στρατηγικές που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις για να διαχειριστούν τις επαφές με τους πελάτες. Διαχειριζόμαστε και να λύνουμε τις επαφές με τους πελάτες. Οπότε είναι ένα σύστημα διαχείρισης της σχέσης μας με τους πελάτες σε πολλαπλά επίπεδα. Και θα δούμε αναλυτικά έτσι, κάποια από τα features και κάποιες τις δυνατότητες που έχουμε που μπορούν να σας βοηθήσουν στα day-to-day. Και ξεκινάμε με το τετράδιο. Ενδεχομένως όλες έχετε πάνω στο τραπέζι, πάνω στο γραφείο σας αυτή τη στιγμή, ένα μεγάλο βαρύ τετράδιο που είναι μέσα όλα, ξέρω, τα τελευταία τηλεφωνήματα που είχαμε χθες. Τρεις συνεργάτες που πήραν, δεν ξέρω εγώ, για να μας ζητήσουν κάτι. Κάποιοι προμηθευτές. Εγώ έχω ένα τετράδιο πραγματικά και γενικά επικριτεί ένα χάος έτσι συνήθως στο κεφάλι μου. Έχω ένα τετράδιο και γράφω ξέρω ό,τι. Και μετά είναι το θέμα, τι κάνεις με αυτό το τετράδιο, γιατί δεν θα το αποφύγουμε το τετράδιο ποτέ. Πώς οργανώνεις την πληροφορία, πώς κοιτάζεις ποιοι είναι οι συνεργάτες, ποιοι είναι οι πελάτες, ποιοι είναι οι προμηθευτές και τι σχέση έχεις μαζί τους. Λοιπόν, το HubSpot λειτουργεί σαν ένα CRM, όπου μπορούμε να κάνουμε οργάνωση των επαφών, έτσι, να δούμε τις κινήσεις και τις τάξεις που κάναμε με τους πελάτες. Έχει live chat, έχει bots, AI bots τώρα έχει αρχίσει και μπαίνει πολύ δυναμικά σε αυτό το χώρο. Έχει δυνατότητα σύνδεσης με άλλα συστήματα, το ημερολόγιό μας, το email μας. Έχει integrations με ένα σκασμό συστήματα, πολύ, πολύ μεγάλα. Αλλά κυρίως μπορούμε να κάνουμε και καθημερινές δουλειές, συνδέοντας δύο-τρία συστηματάκια, όπως είναι πραγματικά το ημερολόγιο και το email. Μπορούμε να κάνουμε σημειώσεις, να βάλουμε tasks, to-do lists, τι έχω να κάνω με αυτόν, τι έχω να κάνω με εκείνο τον πελάτη. Μπορούμε να οργανώσουμε πωλήσεις, σχέσεις με τους πελάτες, συμφωνίες και να τις καταγράψουμε μέσα σε αυτό. Και ας δούμε λίγο κάποια πράγματα όπως είναι οι επαφές. Γιατί ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι να οργανώσουμε αρχικά τις επαφές μας. Ουσιαστικά, όπως θα κάναμε και στο κινητό μας, έχουμε το όνομα, το τηλέφωνο, το email, τη διεύθυνση επικοινωνίας, ένα site, τα πολύ βασικά που μπορεί να κρατάμε για κάποιους πελάτες. Λογαριασμοί στα social media, μπορούμε να πούμε οι συγκεκριμένοι πελάτες έχουν αυτά τα social media. Γενέθλια, για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε μια συνήθεια κάθε χρόνο, στέλνουμε ένα newsletter που να λέμε είναι τα γενέθλιά σας, συγχαρητήρια, παίρνετε 10% έκπτωση για τα προϊόντα μας αυτό το μήνα. Μπορούμε επίσης να δημιουργήσουμε μια ξεχωριστή οντότητα που είναι οι επαφές,
οι εταιρείες και να συνδέσουμε τις εταιρείες με τις επαφές. Κάθε εταιρεία μετά θα έχει το website στοιχεία, πόσο μεγάλη είναι, πόσους υπαλλήλους έχει, ποιοι άνθρωποι ανήκουν σε αυτή. Μπορούμε να βάλουμε ό,τι στοιχεία θέλουμε για τις εταιρείες ξανά από την αρχή για να συνδέσουμε τις επαφές με τις εταιρείες στις οποίες εργάζονται, γιατί μπορεί να έχουμε συνεργασία με 5 άτομα από μια εταιρεία. Μπορούμε να συνδέσουμε πάνω σε επαφές αρχεία, συμβόλαια, έγγραφα, οτιδήποτε είναι σχετικό με τους πελάτες και να είναι ολοκληρωτικά μαζεμένοι εκεί. Μπορούμε να συνδέσουμε επίσης με συμφωνίες, με αγορές και τι τύπος επαφής είναι. Για παράδειγμα, δεν είναι όλοι πελάτες. Μπορεί να είναι προμηθευτές, μπορεί να είναι συνεργάτες, μπορεί να είναι εξωτερικοί οι λογιστές μας, οτιδήποτε. Και να τους οργανώσουμε σε λίστες. Οι λίστες μπορούμε να ομοδοποιήσουμε τις επαφές και δυναμικά και στατικά με χαρακτηριστικά. Δυναμικά θα πει κάθε φορά που έρχεται μια επαφή που είναι από Θεσσαλονίκη, τη βάζουμε στη λίστα Θεσσαλονίκη. Στατικά θα πει έχω 10 επαφές και τις κάνω μια λίστα ξεχωριστά μόνοι τους. Οπότε μπορώ να κάνω λίστες οι οποίες είναι να μεγαλώνουν με την πορεία. Είτε να είναι σταθερές και να λέω έχω αυτούς τους 10 συνεργάτες και θέλω να τους στείλω αυτό το mail κάθε μήνα, παράδειγμα. Και έπειτα μπορούμε να δούμε μαζί με κάθε επαφή τη δραστηριότητα της επαφής, τι έχουμε κάνει, δηλαδή μπορούμε να δούμε τι επικοινωνίες είχαμε ήδη μαζί τους με email, με τηλέφωνα, με social media, με ποιο τρόπο. Μπορούμε να δούμε, να κάνουμε συναντήσεις, να οργανώσουμε συναντήσεις και να δούμε τι συναντήσεις έχουμε με τους πελάτες και να προβάλλουμε σημειώσεις, task, πότε πρέπει να ξαναμιλήσω με αυτόν τον άνθρωπο, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο, ποτέ δεν ξέρω, και να βάλουμε έτσι κάποια επαναλαμβανόμενα task σχετικά με αυτή την επαφή. Έχω εδώ μια καρτέλα επαφή στη Στέλλα, τυχαίο όνομα. Όπου έχω βάλει το email, το τηλέφωνο, κάποια στοιχεία για δουλειά και έχω φτιάξει μια καρτέλα. Τι βρίσκεται κάτω από το about το δίσκο που βλέπουμε εκεί, μπορούμε να το αλλάξουμε εμείς 100%, να το παραμετροποιήσουμε σε βαθμό ιδιαστικό. Και να βάλουμε ό,τι πληροφορία είναι χρήσιμη για μας για αυτή την επαφή. Αν εμένα δεν με νοιάζει το τηλέφωνο, αλλά με νοιάζει πάρα πολύ η διεύθυνση του σπιτιού της, γιατί θα τη στέλνω γράμμα κάθε μέρα, δεν ξέρω. Θα βάλω εκεί την πληροφορία αυτή πάνω-πάνω. Και επίσης μπορώ να καρφιτσώσω, να συνδέσω τέλος πάντων σε αυτή την επαφή πάρα πολλή πληροφορία που έχει να κάνει με αποσημειώσεις, από email που έχω στείλει, από τηλεφωνήματα που έχω κάνει. Αν δεν κάνω λάθος, το HubSpot μπορείς να το συνδέσεις για να κάνεις τηλεφωνήματα μέσα από αυτό. Αλλά ακόμα και αν έχω μιλήσει με τη Στέλλα, θα χρησιμοποιήσω αυτό το παράδειγμα. Αν έχω μιλήσει με τη Στέλλα σήμερα και θέλω να κρατήσω σημειώσεις, μπορώ να το λογκάρω σαν κλήση. Και να γράψω και σήμερα να μιλήσω με τη Στέλλα στις 10 η ώρα και είπαμε αυτά και αυτά. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για πολιτές, για συμφωνίες και για ανθρώπους που δουλεύουν σε ομάδα. Γιατί εγώ μπορεί να μιλήσω με τη Στέλλα, αλλά ταυτόχρονα να μιλάει και η Εύα με τη Στέλλα και να μην η έβαινη συνεταιρότητα και να μην ξέρουμε η μία τι είπε η άλλη, οπότε να έχουμε έτσι ένα σύστημα που μαζεύουμε όλη την πληροφορία διαχρονικά. Και αυτό είναι το μεγάλο μου, έτσι, η μεγάλη μας συζήτηση και στη δική μας επιχείρηση, ότι έλα μωρέ, εντάξει, δυο μας είμαστε, θα σε πάρω τηλέφωνο και θα πω. Αυτό είναι σήμερα. Αλλά σε 6 μήνες ελπίζουμε να μην είμαστε δυο μας ή σε ένα χρόνο. Οπότε πώς αυτή η πληροφορία θα περάσει στους επόμενους που θα έρθουν σε ένα νέο άτομο που θα μπει στην επιχείρηση και δεν θα έχει καμία εικόνα ποια είναι η Στέλλα. Οπότε μπορούμε να λογκάρουμε εκεί πέρα όλη την πληροφορία, παλιά ραντεβού, μηνύματα στο LinkedIn. Τέλος πάντων, έχει ένα σωρό integrations εδώ το HubSpot που σου επιτρέπει να κάνεις ένα σκασμό πράγματα. Αλλά ακόμα και τα βασικά, το bare minimum είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Να σας πω ότι ό,τι είναι με plus εδώ στο screenshot πρέπει να το πληρώσω παραπάνω, αλλά έχει και ένα πολύ αξιοπρεπέστατο πω, δωρεάν πακέτο του HubSpot για να το δοκιμάσετε. Δηλαδή, ξεκινά από το freemium, ξεκινά από το τελείως free και δεν χρειάζεται να το πληρώσετε για τα πολύ βασικά. Οπότε μπορείτε να το δοκιμάσετε για τα πολύ βασικά, να δείτε αν όντως σας ταιριάζει για αρχικές υπηρεσίες να οργανώσετε την πληροφορία και μετά να δείτε αν χρειάζεται και παραπάνω features για να όντως περάσετε στο πληρωμένο μοντέλο. Δεν χρειάζεται να πάτε από την πρώτη μέρα.
Ωραία, και μετά έχει ένα timeline εδώ πέρα το HubSpot που μπορεί να δείτε και παλιά πληροφορία, να φιλτράρετε, να δείτε εδώ Brian, φύγαμε από τη Στέλνη. Είχαμε ένα meeting, κάναμε ένα task, είχαμε ένα call, του στείλαμε ένα email, οπότε από ποια εταιρεία είναι και τι έχει γίνει. Βλέπετε ένα activity, ένα timeline με όλη την πληροφορία. Κάτι πάρα πολύ χρήσιμο είναι ότι κάνει integrate με συστήματα email, όπως είναι το Gmail και το Outlook. Πιθανόν να κάνει και με άλλα, αλλά πάλι θα έχει integrations. Και ουσιαστικά τι κάνεις, ανοίγεις το Gmail σου, έχεις ήδη συνδέσει το HubSpot με το Gmail, ανοίγεις το email σου, πατάς εδώ ένα tick play track, που σημαίνει πήγαινε και γράψε το email αυτό στο HubSpot, και ουσιαστικά στέλνουμε το email και αυτό πάει και γράφεται πάνω στην επαφή που θα βάλω εδώ για να κοινωνήσω με τους εκάστοτε πελάτες. Και έτσι κρατάμε όλο το track. Μπορούμε να στέλνουμε mail και μέσα από το HubSpot, αλλά σκέφτηκαν εδώ οι προγραμματιστές του συγκεκριμένου εργαλείου ότι μάλλον θα στείλεις email μέσα από το email σου και όχι μέσα από το HubSpot. Ή μπορείς να κάνεις και τα δύο, τέλος πάντων. Πολύ βασικό είναι η επικοινωνία και η εξυπηρέτηση των πελατών. Οπότε, εδώ το HubSpot μας δίνει out of the box λύσεις σε δύο βασικά θέματα. Το ένα είναι το support email της επιχείρησής μας. Πολύ πιθανό να έχουμε ένα email το οποίο να είναι το info, το general, το support, κάθε επιχείρηση έχει κάτι διαφορετικό. Καλό είναι αυτό το email να το έχουμε καθαρό, δηλαδή μην γραφόμαστε σε newsletter μέσα από αυτό το mail, έτσι. Μην έχουμε πληροφορία που δεν χρειαζόμαστε, να είναι ένα email που είναι καθαρά για support, ας πούμε. support@vrestera.com. Οπότε μπορούμε να συνδέσουμε την διεύθυνση αυτή με το HubSpot και να εξυπηρετήσουμε όλα τα αιτήματα μέσα από το σύστημα αυτό. Και αυτό γιατί είναι χρήσιμο, αυτό ουσιαστικά λέγεται ένα ticketing system. Τα αιτήματα λέγονται tickets. Μέσα από αυτό και βλέπουμε όλα τα μηνύματα, αλλά θα μου πεις τα βλέπουμε εμείς στο email μας προφανώς. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε συνεργατικά, να πούμε ότι αυτό εδώ το μήνυμα θα το απαντήσω εγώ η Γεωργία, γιατί σήμερα έχω χρόνο εγώ ή γιατί είμαι στο rotation. Οπότε ξέρουμε και ότι το απάντησα εγώ, γιατί αν είναι ένα support δεν ξέρουμε ποιος το απάντησε. Μπορεί να είμαστε 4 άτομα που λέμε την ίδια διεύθυνση, δεν ξέρουμε ποιος απάντησε στον πελάτη τελικά. Και ότι το απάντησα εγώ και ότι κάποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό και αν η Εύα, τώρα θα ξαναχρησιμοποιήσω τη συνεταιρεία μου, αν η Εύα έρθει και πει ποιος απάντησε αυτό το email, θα της πω εγώ το απάντησα γιατί μάλλον θα ξέρει ήδη ότι εγώ το απάντησα και τι συζήτηση έχω κάνει ήδη με τους πελάτες. Στο κομμάτι αυτού του ticketing έρχονται και τα emails, έρχονται και τα chat. Γιατί το HubSpot σας δίνει out of the box και chat. Ουσιαστικά αυτό που κάνετε είναι βάζετε ένα λίγο κώδικα στο site σας, πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ απλό, δηλαδή είναι 3 λεπτά δουλειά, και έχετε απευθείας ένα chat box, το οποίο συνδέεται με το HubSpot και με τις επαφές σας. Είναι όπως είναι το Messenger σε πάρα πολλά site, απλά εδώ συνδέεται με ένα ευρύτερο CRM, που σας επιτρέπει να διαχειριστείτε αυτή την επαφή που θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σας μέσα από το site, μέσα από το chat. Πλέον έχουν μπει πάρα πολλά features AI, τα οποία είναι οριακά τρομακτικά, πάρα πολλά features και το HubSpot έχει δώσει πάρα πολύ έμφαση εκεί. Πολλά είναι σε beta ακόμα, αλλά προχωράνε και δίνουν μεγάλη έμφαση. Δηλαδή, είχα λίγο καιρό να χρησιμοποιήσω και είδα ότι υπάρχει πολύ μεγάλο κύμα σε εργαλεία AI προς τα εκεί. Να σας δείξω λίγο, βλέπετε την οθόνη μου, ελπίζω. Να σας δείξω λίγο πώς είναι το chat, γιατί εμένα τα αγαπημένα μου αυτά. Είναι εδώ αυτό το bubble, κάτω δεξιά, αυτό είναι το chat του HubSpot, για το HubSpot, ουσιαστικά χθες. Το κοιτούσα, έπαιζα. Μιλούσα με κόσμο 13 ώρες πριν και μας είπα, ούψε, sorry, Λόγια, δεν ήθελα να σου μιλήσω. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε, ότι ξεκινάς να μιλάς με τον bot, κάνεις ένα πλάνο για τον bot πώς θα στηθεί, έτσι. Και στη συνέχεια, το bot συνδέει με άνθρωπο, αν αυτό είναι απαραίτητο. Αλλά αρχικά μιλάς με ένα bot, μιλάς με ένα αυτοματοποιημένο σύστημα μηνυμάτων. Οπότε, μου στέλνουν κάποια μηνύματα εδώ και
Είστε λίγο, γιατί μιλούσα και με τον Λόγκαν, αλλά κατά λάθος μιλούσα και με τον Αλφρέντο. Και στο τέλος μου στείλανε μήνυμα ικανοποίησης, δηλαδή πόσο ικανοποιημένοι εμείς από την συνομιλία. Και μπορούσα να γράψω και ένα κείμενο ότι ναι, με βοηθήσατε πολύ, είστε στον φανταστική, ευχαριστώ. Και όλο αυτό βοηθάει να καταλάβουμε πώς, τι αίσθημα έχουν οι πελάτες απέναντι στην επικοινωνία μαζί μας, εάν αυτή γίνει μέσα από ένα bot. Για να μην σας κουράσω, για να πάω και στο τελευταίο, περάσω λίγο γρήγορα. Τα features είναι άπειρα, δηλαδή εδώ είναι όπως μοιάζει το ticketing system, που έρχονται, ας πούμε, chat, emails κτλ. Τα features είναι άπειρα και τελείωτα, δεν έχουμε. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ και όντως προβληματίστηκα την άπειρα το βάλω. Μπορούμε να γράψουμε email, να κάνουμε rewrite, το AI βοηθάει πάρα πολύ. Expand, summarize, να αλλάξουμε τον τόνο, διάφορα features που έρχονται σιγά-σιγά. Θα κλείσω το κομμάτι του HubSpot με τις πωλήσεις. Στέλλα, ελπίζω να έχουμε ακόμα 7 λεπτά. Έχουμε, ναι, και θα κρατήσουμε ένα 20 λεπτό για τις ερωτήσεις και τις συζητήσεις. Τέλεια. Για μένα, ένα από τα πιο βασικά κομμάτια που χρησιμοποίησα και στην προσωπική μου επιχείρηση ήταν τα deals. Πάρα πολύ χρήσιμο feature. Έβαζε στάδια στα οποία βρίσκεται η εξέλιξη της συμφωνίας με έναν πελάτη. Εμείς κάναμε μαθήματα πληροφορικής για νέους τελειόφοιτους, απόφοιτους και νέους επαγγελματίες. Οπότε για μένα κάθε πελάτης ήταν ένας νέος άνθρωπος, όπου ερχότανε, κάναμε μια πρώτη επικοινωνία, δεν έγραφε την τιμή στο site για να τους εκβιάσω κάπως να μου μιλήσουν. Οπότε έλεγα, αν θέλετε να πάρετε πληροφορίες για το πρόγραμμα του τιμή, επικοινωνήστε μαζί μας, μέσα από ένα chatbot. Μου στέλναν το αίτημα, τους έστελναν την προσφορά, ενδιαφερόντουσαν, τους έστελναν τα στοιχεία του IBAN και προχωρούσαν στην πληρωμή. Οπότε όλο αυτό το κατέγραφε σαν ένα pipeline και ήξερα που βρίσκεται ο καθένας. Και μάλιστα με πραγματικά πόσα έλεγα, ότι αυτό το deal είναι 300 ευρώ. Έχουμε πάει στο επόμενο στάδιο, στο επόμενο και χάθηκε. Άρα χάσαμε μια ευκαιρία 300 ευρώ από εδώ. Ή έκλεισε, οπότε κερδίσαμε μια ευκαιρία 300 ευρώ. Και έτσι μπορούσα να καταλάβω και πόσα άτομα ήρθαν στην πορεία της πώλησης, αλλά και για πόσα χρήματα συζητάμε. Το οποίο ήταν πάρα πολύ χρήσιμο σε εκείνη τη φάση, προσπαθούσα να μεγαλώσω την επιχείρηση. Μπορείτε να φτιάξετε email καμπάνιες που να είναι αυτοματοποιημένες, δηλαδή κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, κάθε φορά που έρχεται ένα καινούργιο άτομο να στείλουν ένα, δύο, τρία email, κάθε φορά που μου ζητάει κάποιος προσφορά, μπορεί να φύγει και ακόμα και αυτοματοποιημένη προσφορά προς τη μεριά των πελατών. Μπορούμε να κάνουμε meetings, να οργανώσουμε αυτόματα meetings. Δεν ξέρω αν έχετε χρησιμοποιήσει, αν έχετε δει το Calendly. Calendly, δεν ξέρω πώς το θυμίζει. Έχει ένα δικό του τέτοιο ίδιο ολόιδιο σύστημα, το HubSpot, out of the box, το παίρνει, το στείλει, τελείωσε. Το συνδέει με το ημερολόγιο και όποιο πελάτη θέλει, ας πούμε, να κλείσει ένα ραντεβού για πώληση ή για να συζητήσει, μπορεί μέσα από το link να δει τη διαθετησιμότητά σα σε κάθε στιγμή και να κλείσει ένα ραντεβού online. Ίδια ζωή, δηλαδή μπορείς να πεις που θέλεις να δει. Έχει analytics πάρα πολύ δυνατό σχετικά με αυτό, να δεις πόσα χρήματα, πόσες συμφωνίες, σε ποιο στάδιο τις έχασες, σε ποιο στάδιο τις κέρδισε, διάφορα στατιστικά. Κάπως έτσι είναι το interface για το deals και μπορείς να το κάνεις drag and drop, να το πάρεις αυτό και πας στο άλλο, το οποίο ήταν πολύ ικανοποιητικό για μένα. Όταν έπαιρνα το deal από ένα, από τη μία στήλη να το πάω στην επόμενη και πήγαινε στο win. Μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν το αγαπημένο μου. Τώρα εδώ λέει total 0 κάτω, αλλά γενικά μπορείς να κάνεις, να βάλεις τα πραγματικά ποσά. Εδώ γράφει total 5.000, ας πούμε, λέμε. Και να δεις πραγματικά πώς πάει στην πορεία. Και να δεις και τα στάδια, δηλαδή qualified to buy, presentation schedule, αν είναι κάτι που πρέπει να το προτείνουμε, contract sent, closed won, closed lost. Οπότε ποια είναι τα στάδια. Και αυτά τα ορίζετε πάλι εσείς. Τώρα δεν είναι πολύ ενδεικτικά. Τα ορίζετε πάλι εσείς. Έστειλα την προσφορά, έστειλα το IBAN, έστειλα, δεν ξέρω. Και περιμένει. Οπότε να βάλετε τα στάδια και μπορεί να βάλετε διαφορετικές συμφωνίες. Δηλαδή δεν είναι να έχετε ένα προϊόν, μπορεί να έχετε πέντε.
Οπότε καθένα από αυτά πώς προχωράει μέσα στο χώρο, στον χρόνο. Και να κάνουμε κάποιους αυτοματισμούς. Κάθε φορά που συμβαίνει αυτό εκείνο, κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, στείλε ένα μήνυμα, κάνε μια... κάνε μια ενέργεια. Αυτά έτσι πάρα πολύ διαγώνια. Για μένα η σχέση με τον πελάτη έχει τρία επίπεδα. Πρώτον, καταγράφει τον πελάτη. Δεύτερον, μιλάω με τον πελάτη, είτε online, είτε σύγχρονα, είτε ασύγχρονα, και βλέπω τι γίνεται. Και τρίτον, προσπαθώ να διατηρήσω τη σχέση με τον πιθανό πελάτη, αλλά και στη συνέχεια να δημιουργήσω έτσι μια ροή όπου θα επανέρχομαι με υπάρχοντες και παλιούς πελάτες για να δω που βρίσκονται, σε ποια στάδιο είναι, αν χρειάζεται κάτι άλλο από μένα, εάν μπορούμε να συντηρήσουμε τη σχέση μας και να... πιθανό να κάνω και ένα upsell, έτσι. Τώρα πάμε στο fun, ήρθε η ώρα. Και εδώ θα κλείσω. Ξέρω ότι φύγαμε λίγο πίσω από το χρόνο, αλλά θέλω πάρα πολύ να σας το δείξω αυτό. Έτσι, ένα-δυο λεπτάκια για το ChatGPT. Έχω γράψει εδώ ένα μικρό κειμενάκι που λέει «I'm a technology instructor. I'd like to create a new presentation about how to empower female entrepreneurs in order to grow their company. I'd also like to give them the digital toolkit they can use to skyrocket their small business». Okay. Οπότε, θα κάνω μια παρουσίαση. Γράφω εδώ τρία πράγματα. Ποια είμαι, τι θέλω να κάνω και τι θέλω να πετύχω. Και το ChatGPT θα μου πει τη γνώμη του. Ελπίζω να μου την πει σύντομα. Να μην κόλλησε εδώ. Αλλιώς έχω και το backup. Γιατί ακριβώς το ίδιο σενάριο το έκανα πριν λίγο. Είδες, αυτή η τεχνολογία σε κρεμάει πάντα. Τη στιγμή που τη χρειάζεσαι. Το σκέφτεται λίγο. Τι μου είπες? Το σκέφτεται λίγο. Λοιπόν. Σκέφτεται πάρα πολύ. Έχουμε καμία επιφρέση να κάνουμε. Νομίζω έμεινε πολύ ώρα ανοιχτό και δεν του άρεσε. Okay. Πραγματικά. Γεια σου, Ιρήνη. Το live demo. Ωραία. Ναι. Και εδώ είναι το presentation outline. Ξεκινάει και μας λέει, θα βάλεις ένα topic, το οποίο θα είναι αυτό. Σου προτείνει image. Αυτό είναι το καινούριο τώρα, είναι φοβερό. Σου λέει, θα βάλεις a photo of diverse female entrepreneurs. Σου δίνει πάρα πολύ συγκεκριμένες οδηγίες. Το πρώτο slide θα είναι το δεύτερο, το τρίτο, το πέμπτο, case studies. Σου δίνει ένα outline. Γενικά δεν θα σου πει τι θα κάνεις, αλλά κάθε φορά έρχεται να σου δώσει μια ιδέα που λες, αχ, το ήξερα, αλλά τώρα το θα ξεχάσει αυτή τη στιγμή. Και παράδειγμα, αυτό είναι μια πιθανή, ας πούμε, ένα πιθανό outline. Εδώ, εγώ έχω τον DALL-E 3, έχω το ChatGPT 4, θα σου το δείξω μετά, και έχω ενεργοποιήσει τον DALL-E 3 μέσα στο ChatGPT 4, καινούριο feature αυτό, έχει μια εβδομάδα, που σου επιτρέπει να δημιουργήσεις και φωτογραφίες και images. Όλα τα images που είναι στην παρουσίαση τα πήρα από εδώ. Τι έχω κάνει τώρα, κάτι έκανα. Λέει εδώ image suggestion. Σου προτείνω να κάνεις αυτό. Ωραία. Και του ζήτησα, μάλλον θα το κατάλαβε, να μου δώσει αυτή την εικόνα. Diverse female entrepreneurs. Και να μου δώσει μια εικόνα για να την βάλω στην παρουσίασή μου. Οπότε μου δώσε μία, τη δεύτερη δεν τη φορτώνει. Μου έδωσε δύο φωτογραφίες. Μπορώ να πω για παράδειγμα τώρα εδώ. Cool. I'd like to create a LinkedIn post to advertise my course. Μπορώ να πω άλλα. Ζητήσατε. Συγγνώμη. Ορίστε λίγο και τα social media που ζητήσατε. Ναι. Μπορώ δηλαδή πάνω στην παρουσίαση να ζητήσω και έξτρα. Δηλαδή θέλω και άλλα πράγματα. Θέλω να μου κάνεις με άλλο τόνο, άλλο στυλ, πράγματα σχετικά με την παρουσίαση που έχω να κάνω. Και να μου δώσεις και φωτογραφίες. Στις φωτογραφίες μπορώ να πω, OK, δεν θέλω
6 γυναίκες, θέλω 2 και έναν άντρα, για παράδειγμα. Ή θέλω να μου αλλάξει τα χρώματα. Ή θέλω να μην φοράνε σακάκι. Ή θέλω να φοράνε μόνο πουκάμισο. Καθίστε να σας δείξω και αυτό και να κλείσουμε. Πριν που έπαιζα, ας πούμε... Ελπίζω να το φορτώσει. Α, όχι, εδώ ήταν. Πριν που έπαιζα, έτσι για να δω πώς είναι. Μου έβγαλε αυτά, σαν φωτογραφίες. Μετά εδώ, μου έκανε λάθος τα ορθογραφικά, οπότε λέω κράτα τη δεύτερη φωτογραφία και δεν φτιάξα λίγο τα ορθογραφικά, γιατί δεν γίνεται. Μου έγραψε το κείμενο σωστά και δεν μου άρεσε, ας πούμε, εδώ ότι φορούσαν σακάκι οι γυναίκες. Λέω, δεν θέλω να φοράνε σακάκι. Έβγαλε τα σακάκια και τα έβαλε χωρίς σακάκι, μόνο με πουκάμισο. Μετά λέω, ωραία, θέλω να λίγο πιο casual. Έβγαλε τελείως όλο τις φούστες και έβαλε μόνο τζιν. Και μετά λέω, ωραία, θέλω να λίγο πιο diverse. Και μου βάλει και άλλα χρώματα μαλλιών. Οπότε γενικά μπορείτε να παίξετε και να πείτε, ωραία, θέλω να θέτεις αυτό, δεν θέλω εκείνο, θέλω να το κάνεις λίγο πιο έτσι, πιο αλλιώς. Και με τις φωτογραφίες και με το κείμενο επίσης. Να είναι λίγο πιο παιχνιδιάρικο, να είναι λίγο πιο επίσημο, να είναι λίγο πιο οργανωμένο κτλ. Σας συστήνω ανεπιφύλακτα να παίξετε. Εγώ έχω το 4 και τον Ταλί ενεργοποιημένο και έτσι μου βγάζει και τις φωτογραφίες, αλλά δημιουργεί πολύ μεγάλη αξία και χωρίς κάποια το λένε, θέματα με πνευματικά δικαιώματα και τα λοιπά, αν πάρετε φωτογραφίες από άλλους. Ξέρω ότι πήρα λίγο παραπάνω από το χρόνο σας. Ελπίζω να σας είπα έστω και λίγα χρήσιμα πράγματα. Κυρίως η παρουσίαση είναι μια έτσι... αφορμή να συζητήσουμε, παρά η απόλυτη φθεντή από μεριά μου, και θα χαιρόμουν έτσι να ακούσω και από εσάς σε αυτή τη φάση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.